Τι σοϊ τύπο είναι ο Θοφάνο. Ακούω διάφορα πράγματα. Εγώ με τον Θοφάνο. Παράξενο. Καταρχά, σου έγραψε ναι. πολύ ωραία τραγούδια ναι. και έκανε πολλέ επιτυχίε. Είναι αυτό ο τύπο που ακούω. Ο τύπο ο νευρικό που αυτό που ναι, μεν το μεγάλο ταλέντο, αλλά στην προσωπική του φάση και στην επαγγελματική του συνεργασία είναι λίγο παράξενο. Ο Θοφάνο είναι ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο. Εντάξει, στην τηλεόραση, α πούμε, φαίνεται λίγο πολύ ευθύ και πολύ. Αλλά όλο αυτό το πράγμα κρύβει μια ευαισθησία. Και έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι μοναδικό το ταλέντο του. Εγώ με τον Γιώργο βγάλαμε πολύ μεγάλη χημεία και κάποια στιγμή στο μέλλον εγώ θέλω να και ίσως θα ξανασυνεργαστούμε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είχε γράψει αυτό το τραγούδι για το ποτέ ξανά, για το παιδί γενναίο, για το μια νύχτα κόλαση. Συνδυάς την κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί νιώθω ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες που συνεργάζονται με τον Θεφάνος είναι ανάμεσα, ζουν μια κόλαση και έναν παράδεισο. Ναι. Δηλαδή, αυτό ισχύει. Όταν του λέω, δηλαδή, περάστε καλά, χρακ, παγώνει το πρόσωπό του. Κοίτα, εγώ όταν συνεργάστηκα με τον Γιώργο τον Θεφάνος, όταν ξεκίνησε η συνεργασία μας. Με την εταιρεία μου, α πούμε, και τα λοιπά. Με φωνάζει η εταιρεία μου, έχει έρθει ο Γιώργος ο Θεοφάνος να μιλήσουμε για τη δουλειά. Και μπαίνω μέσα εγώ, α πούμε, και μου λέει ο Γιώργος, λέω, γεια σας, λέω, τι κάνετε. Μου λέει, πολύ μου αρέσει που μιλάς στον πληθυντικό. Όπως εν τη ρήμη του λόγου και τα λοιπά, συνεχίζουμε την κουβέντα. Και πάνω στην κουβέντα του λέω εγώ, να σου πω λίγο κάτι, του λέω, εκεί πάνω στην κουβέντα και μου λέει, εδώ τα χαλά μου, λέει, χάλασε τον πληθυντικό, μου λέει. Ακυρώνεται, μου λέει, δουλειά. Του λέω, τι εννοείς. Εγώ τώρα, ότι θα μου γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος, είχα, λέω, εντάξει. Από μικρό παιδί ήθελα να συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους όπως και με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο και με τον Ηλία τον Φιλίππο που τώρα έκανα τη δουλειά, να μιλήσω στην πορεία γι' αυτό. Και πήγε να χαλάσει δουλειά και λέω: δεν το πιστεύω. Τι άνθρωπος είναι αυτός, λέω. Τι. Α, το εννοούσε. Ναι. Το εννοούσε. Και μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες τελείωσε, λέει. Μου μίλησε, λέει, στον Ενικό, τελείωσε η δουλειά. Εν τω μεταξύ, μετά βγαίνουμε, ας πούμε, σε μία εκπομπή και λέει ο Γιώργος, πολύ χαίρομαι, λέει τον Κωνσταντίνο, λέει, ακόμα και τώρα, λέει, του έχω πει ένα σωρό φορές να μιλάει στον Νικό, μου μιλάει στον πληθυντικό. Και μπαίνω εγώ στην εκπομπή και λέω, πού είσαι Γιώργο μου, τι κάνεις. Αλλά δεν, όχι, πλάκα κάνω, λέω, εντάξει, αλλά είχε βγει η δουλειά ήδη, οπότε. Α, είχε βγει, οπότε. Αυτό ήταν το καλό.